Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, πρέπει να σας όλοι πάρα πολύ καλά, ξέρετε πως είμαι ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε, θα μιλήσουμε για τα τρία πιο κοινά λάθη. Ένα, δύο, τρία που κάνει ο κόσμος όταν πάει να γραμμώσει και να κάψει λίπος να φύγει το σωσίβιο. Τώρα, όταν λέω τα τρία πιο κοινά λάθη, 9,9 στους 10 τα κάνουν. Οπότε, λογικά θα τα κάνεις και εσύ αν είσαι στη φάση γράμμωσης ή θες να γραμμώσεις στο μέλλον. Οπότε, είναι απαραίτητο να δεις αυτό το βίντεο. Έτσι και δεν δεις στο ένα λεπτό, ξέρω το τελευταίο λεπτό του βίντεο, πες να κάνεις αυτό το λάθος και απλά να γεμίσεις λίπος, να ξυπνήσεις μια μέρα και απλά να είσαι μέσα στο λίπος και με μηδέν μυϊκή μάζα και δεν το θες αυτό. Οπότε, ας ξεκινήσουμε για να σου σώσω τη ζωή αυτή τη στιγμή. Το νούμερο ένα λάθος είναι να μην κάνουμε like σε αυτό το βίντεο, γιατί ξέρουμε όλοι ότι όταν κάνεις like στα βίντεο μου, ανεβαίνει ο μεταβολισμός όλων των θεατών κατά μία μονάδα. Οπότε, εάν κάνουμε όλοι like, θα ανεβάσουμε όλο το μεταβολισμό όλων. Οπότε, δεν είναι γαμάτο αυτό. Τώρα, εάν δεν θες να ανεβάσεις το μεταβολισμό το δικό σου, πρέπει να κάνεις like για να ανεβάσεις το μεταβολισμό των υπολείπων. Οπότε, okay. Λοιπόν, θα κόψεις το καλαμπούρι και θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Και κάτι άλλο για το καλύτερο πρόγραμμα γράμμωσης και για να μάθεις να καις λίπος αβίαστα και καταβούληση, πάτα το link κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, το νούμερο ένα λάθος που κάνει ο κόσμος όταν πρώτο προσπαθεί να γραμμώσει και να κάψει λίπος είναι να μπερδεύει το υγιεινό φαΐ και να νομίζει ότι υγιεινό φαΐ ίσον κάψιμο λίπους, το οποίο δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έχουν πολύ μικρή σχέση και ο κόσμος νομίζει ότι είναι ένα και το αυτό. Και τι εννοώ με αυτό. Κάποιος λέει, okay, θα μπω σε δίαιτα, θα μπω σε γράμμωση και τι θα κάνω. Λέει, θα τρώω φουλ υγιεινά. Οπότε, ξέρω εγώ, έπαιρνες σάντουιτς για δεκατιανό, έπαιρνες ένα σάντουιτς, αυτή την πακέτα την έτρωγες. Και τώρα αυτό που κάνεις απλά είναι να αλλάζεις το sandwich και να ζητάς μαύρο ψωμί, ξέρω εγώ, για να νομίζω ότι αυτό θα κάνει μια τρομερή αλλαγή. Λοιπόν, δεν θα κάνει μια τρομερή αλλαγή. Βασικά δεν θα κάνει καμία αλλαγή. Δεν θα δεις καμία αλλαγή πάνω σου. Όταν μου λες, ξέρω εγώ, σαρότρο, φουλ υγιεινά και δεν χάνω λίπος, είναι επειδή και τα υγιεινά φαγητά έχουν θερμίδες, έτσι. Και είναι μια παγίδα που πέφτουν όσοι πρώτο προσπαθούν να γραμμώσουν. Απλά τρώνε φουλ υγιεινά, αλλά δεν κοιτάνε καν αν είναι θερμιδικές βόμβες αυτά που τρώνε ή δεν είναι. Για παράδειγμα, μπορεί ξέρω εγώ, να ψάχνεις να βρεις υγιεινές τροφές, υγιεινές εναλλακτικές και να πες πάνω στο ταχύνι, στο φυσικό βούτυρο, να πες πάνω στα ξηροκάρπια και σε τίποτα λιναρόσπορους, τίποτα chia seeds. Όλα αυτά έτσι είναι υγιεινές τροφές, αλλά είναι και μέσα στις θερμίδες. Δεν είναι σπάνιο κάποιος να αρχίσει να φτιάχνει, ξέρω εγώ, γλυκά και αντί για ζάχαρη και σοκολάτα να βάζει ένα σκασμό φυσικό βούτυρο και μέλι. Έτσι. Και το βλέπεις, έχει κουβερτούρα, έχει φυσικό βούτυρο, έχει μέλι. Μετράω τις θερμίδες στο μυαλό μου καθώς μου λέει τα υλικά και είναι 5.000 θερμίδες. Και λέω: OK, θα το φας, είναι 5.000 θερμίδες. Δεν είναι σαν να τρως μερέντα με το κουτάλι. Είναι σχεδόν σαν να τρως μερέντα με το κουτάλι. Οπότε, παιδιά, μην κάνετε αυτό το λάθος. Ναι, να τρώμε υγιεινά, ναι, να τρώμε σωστά. Αλλά οι θερμίδες έτσι στην τελική έχουν σημασία. Και εάν φας 5.000 θερμίδες σάπιας τροφής και 5.000 θερμίδες υγιεινής τροφής, δεν πολύ αλλάζει κάτι. Εντάξει. Οπότε αυτή είναι νούμερο ένα παγίδα που πέφτει ο κόσμος όταν προσπαθεί να χάσει λίπος. Λοιπόν, το νούμερο 2 λάθος που κάνει ο κόσμος όταν προσπαθεί να γραμμώσει και να χάσει λίπος είναι αυτό που λέω, να γίνονται βατραχάκια και να πηδάνε από το ένα πρόγραμμα στο άλλο και να μην έχουν την υπομονή, έτσι, να ακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα και να δουν αν δουλεύει ή όχι. Και αυτό μπορεί να ακολουθήσεις, ξέρω εγώ, μια vegan διατροφή, μπορεί να ακολουθήσεις keto, μπορεί να ακολουθήσεις διαλυματική νηστεία, μπορεί να ακολουθήσεις παλιού στυλ bodybuilding διατροφή. Όλα αυτά δουλεύουν γιατί όλα θα σε κάνουν πιο υγιή και θα σε βάλουν σε αυτό το θερμιδικό έλλειμμα. Όλα δουλεύουν. Θα ακολουθήσεις, ας πούμε, κέτο. Έτσι, μπορεί να χάσεις λίπος στην αρχή, μετά θα κολλήσεις. Αντί να δεις τι φταίει και να το διορθώσεις, απλά πηδάς από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Έτσι. Και ζούμε σε μια εποχή που είσαι στο Instagram και βλέπεις νέα φωτογραφία, νέα φωτογραφία, νέα φωτογραφία, νέα φωτογραφία. Στο YouTube, δεν σ' αρέσει αυτό το βίντεο, πατάς αμέσως στο επόμενο. Το βλέπεις, όταν βαριέσαι, πατάς αμέσως στο επόμενο. Είμαστε προπονημένοι σε ένα βαθμό. Ο εγκέφαλός μας έχει προπονηθεί από τα social media, απλά να πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο και από το ένα πράγμα στο άλλο. Όμως δεν λειτουργεί έτσι το σώμα μας και η τρομερή διαφορά που θα δεις είναι όταν πιάσεις ένα πρόγραμμα και απλά το ακολουθήσεις και όταν κολλήσεις απλά να δεις τι φταίει και να συνεχίσεις να δουλεύεις πάνω σε αυτό. Και δεν είναι σαν τα social media που θα κάνεις ένα post και μετά από 10 λεπτά θα έχεις 10 like ή 100 like και παίρνεις εκείνη τη στιγμή την ευχαρίστηση. Θέλει μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες να το ακολουθήσεις και να περιμένεις τα αποτελέσματα. Δεν είναι θα φάω αυτό το φαγητό που μου έχει πει αυτή η συγκεκριμένη διατροφή και θα περιμένω 2 λεπτά και άμα δεν δω αλλαγή θα αλλάξω αμέσως διατροφή. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, όλες οι διατροφές δουλεύουν, υπάρχουν θετικά και αρνητικά σε κάθε διατροφή και σε κάθε μέθοδο. Είναι το θέμα τι βολεύει το καθένα. Βρίσκεις κάτι που σε βολεύει και απλά το ακολουθείς. Εντάξει. Και συνήθως δεν φταίει το πρόγραμμα, απλά φταίς εσύ και κάτι φταίει στην εκτέλεση του προγράμματος. Έτσι. Γιατί υπάρχουν υποστηρικτές, χιλιάδες, εκατομμύρια υποστηρικτές κάθε διαφορετικής διατροφής και δίαιτας και μοτίβου και δεν ξέρω εγώ τι. Ακόμα και η δίαιτα των μονάδων που έκραζα παλιά, ακόμα και αυτή δουλεύει και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
Όλες οι μεθόδοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε σκέψου για να έχουν βοηθηθεί τόσοι άνθρωποι. Γιατί εσύ δεν βοηθιέσαι. Μάλλον εσύ φταίει, όχι το πρόγραμμα. Οπότε, ναι, απλά ανέλαβε τις ευθύνες σου. Απλά όταν βρίσκεις ένα εμπόδιο μπροστά σου, προσπάθησε να το λύσεις και να το περάσεις και μην τα κατηγορείς πάντα το πρόγραμμα και πηγαίνεις από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Εντάξει. Οπότε μην είσαι βατραχάκι που πηδάει από το ένα πρόγραμμα στο άλλο και γίνε ρινόκερος που. Αλλά με six-pack. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο λάθος που κάνει ο κόσμος και το πατώνει όταν πάει να χάσει λίπος και να γραμμώσει. Και αυτό το λάθος είναι ότι υποκύπτουν στην πίεση των γύρω ανθρώπων, του περίγυρου. Οπότε κάνεις μια προσπάθεια, έτσι μπορεί να χάσεις κανένα δυο κιλά λίπους και μετά αρχίζουν όλοι και αντιδράνε. Αρχίζουν οι φίλοι σου και λένε ότι κάνεις και αυτά. Και πρέπει να ζήσεις λίγο και όλες αυτές οι δικαιολογίες που λέει ο κόσμος. Και σε πιέζουν ουσιαστικά να το παρατήσεις και να επιστρέψεις στην παλιά σου εκδοχή. Να μην εξελιχθείς και να μην γίνεις καλύτερος. Και έτσι είναι, έτσι ήταν πάντα, έτσι λειτουργούσε η κοινωνία. Όταν είσαι αυτός ο μπούλης, όλοι νιώθουν καλά με τον εαυτό τους που σε βλέπουν έτσι και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να σε στηρίξουν και να σου πούνε καλά λόγια για να χαρείς. Αλλά όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι καλό για τον εαυτό σου και όντως να τους περάσεις, ας πούμε, στο επίπεδο του fitness, τότε ζορίζονται όλοι. Και ναι, απλά σε κράζουν ή προσπαθούν να σε τραβήξουν πίσω και να σου πούνε δεν είσαι εσύ αυτός και να σου δίνουν φαγητό με το ζόρι και δεν ξέρω εγώ τι. Και αυτό δεν είναι μόνο στο fitness, είναι σε οτιδήποτε. Είτε θες να πάρεις μια προαγωγή, είτε τα πας καλά στη ζωή σου, στην καριέρα σου, είτε θες να πάρεις κινητό μεταπτυχιακό. Υπάρχουν αρκετοί που ζορίζονται με αυτό. Και μπορεί να σε αμφισβητήσουν ή απλά να σε φέρουν πίσω. Έτσι. Οπότε το πρόβλημα των περισσότερων ανθρώπων είναι ότι απλά υποκύπτουν στην πίεση του κόσμου και λένε ναι, μάλλον έχουν δίκιο, μάλλον δεν κάνει για μένα ή μάλλον. Πρέπει να απολαύσω τη ζωή, δεν ξέρω εγώ τι, και δίνουν λογική στο παράλογο και τα παρατάνε. Οπότε, αλλά όταν συμβαίνει αυτό, όταν νιώθεις αυτή την πίεση του κόσμου, εκεί ξέρεις ότι πας καλά και εκεί ξέρεις ότι πας προς τον καλό δρόμο και αυτοί οι άνθρωποι που σε πίεζαν και σε αμφισβητούσαν μετά σιωπούνε και μετά οι περισσότεροι αρχίζουν και έρχονται πάλι κοντά σου και σου ζητάνε συμβουλές. Είναι πολύ περίεργο, είναι σαν ένα στίχος που τον περνάς και μετά όλα γίνονται πολύ πολύ πιο εύκολα. Οπότε αυτές ήταν τρεις συμβουλές μου, αυτά είναι τα τρία πιο κοινά λάθη που αν τα δεις μπροστά σου πρέπει να τα διορθώσεις, αλλιώς δεν θα φτάσεις ποτέ εκεί που θέλεις. Και κάτι άλλο για το καλύτερο πρόγραμμα γράμμωσης και για να μάθεις να καις λίπος, αβίαστη και καταβούληση, πατά το link κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, guys, αυτό είναι το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε, κουμπώνετε like, εγγραφή, πείτε μου τι άλλο θέλετε. Στα σχόλια. Θα τσεκάρω τα σχόλια, ειδικά την πρώτη ώρα θα τσεκάρω και θα απαντήσω σε όλους. Και τα διαβάζω τα σχόλια, εντάξει, οπότε είναι ευκαιρία σου να με κράξεις άμα θες και θα το διαβάσω. Οπότε, θα τα πούμε την άλλη φορά με το καλό. Peace out.